μαζί και γεμάτο. Άρα, other voice. 15 χρόνια πριν, ο Πάνος Μουζουράκης κατέβαινε στην Αθήνα και έψαχνε μια ευκαιρία που ήρθε στο Σταυρό του Νότου. Σήμερα βρίσκεται μόνος του επί σκηνής σε ένα μεγάλο μαγαζί της Οδού Πειραιός. Τη νύχτα της Παρασκευής έκανε πρεμιέρα στην Άνοδο. Με φόρα από ένα επιτυχημένο τηλεοπτικό σόου, ο Μουζουράκης είναι πια αντιμέτωπος με μία πρόκληση. Να διαχειριστεί αυτήν την ορμή. Επειδή αυτό το momentum ξαναυπήρξε, ας πούμε, κάποια στιγμή τότε με τη μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει το σύριαλ του Χριστόφορου, σαν ηθοποιός, αλλά δεν πειράζει, ήταν μια πολύ ωραία πόρτα που άνοιξε για μένα και μπόρεσε να χωρέσει και το μουσικό το Μουζουράκη εκεί μέσα. Και επειδή είχε ξανασυμβεί αυτό, τώρα που ήρθε, είπα: Οκ, μην βλέπεις αστεράκια και τέτοιο, μην μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρεις ότι είναι ένα κύμα το οποίο θα περάσει, θα καταλαγιάσει. Οι άνθρωποι που έχουν έρθει πρώτη φορά να με δουν είναι πάρα πολύ τυχεροί. Γιατί τα πιο πολλά τραγούδια θα είναι έκπληξη, γιατί δεν θα τα ξέρουν. Ο Μουζουράκης θεωρείται από πολλούς πρόσωπο κλειδί στην επιτυχία του The Voice. Τι είχε στο μυαλό του, να είναι ο εαυτός του ή όχι, και τι κατάφερε τελικά. Αυτή η επιτυχία που λες ότι με δικαιώνει, δεν ξέρω αν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι εγώ κατάφερα να είμαι αυθεντικός. Πάντα όταν ήταν να πω μια ατάκα, σκεφτόμουν πώς θα την έλεγε ο Αλ Πατσίνο, πώς θα την έλεγε ο Τζακ Νίκολσον. Την άκουγα μέσα στο μυαλό μου πώς τέτοιο και μετά άνοιγα το στόμα μου και έβγαινε κάτι τελείως διαφορετικό. Οπότε δεν μπορώ να ξεφύγω από τον εαυτό μου. Σε μια συνέντευξη στο Get Greek Music ακριβώς 3 χρόνια πριν, ο Μουζουράκης έλεγε: «Δεν θα μπορούσα ποτέ να μπω ως κριτής σε κριτική επιτροπή». Τι άλλαξε από τότε? Το γεγονός ότι έχεις το δικαίωμα να αλλάξεις άποψη, το θεωρώ υγεία. Επίσης, η αλήθεια είναι ότι με κολάκευσαν πάρα πολύ με την επιμονή τους. Μετά που μου είπαν τα λεφτά που δίνουν, τους λέω: «Όχι, εντάξει, δεν θέλω πάλι». Μετά γυρίσαν πίσω και λένε: «Εντάξει, μήπως ήρθαμε μια καινούργια οικονομική πρόταση». Και λέω: «Αφού επιμένανε και με περισσότερα λεφτά, σημαίνει ότι με θέλουν πάρα πολύ». Οπότε, ξέρεις, για να μην θεωρώ ότι εγώ τα ξέρω όλα, λέω: «Κάτσε να δούμε, μήπως αυτοί ξέρουν λίγο κάτι καλύτερα και πρέπει να το κάνω». Και τελικά έγινε και οι άνθρωποι ξέραν καλά. Beatles, τι ωραία που τους πήγε, μια χαρά. Καλέταξε ένα πολύ ωραίο. Εγώ θυμάμαι πού τον είχαμε καλέσει, πού είχαμε πάει σε κάποιο. Στη Χαλκιδική. Χαλκιδική. Έχει φωνάρα. Και είχε έρθει καλεσμένο. Συμπόλυτος. Δεν θα το ξεχάσω, με ένα πιανάκι. Όχι με ένα, πώς τα λένε αυτά που παίζουν που δεν είναι πιάνο. Συντεσάιζερ. Μας είπε, μας έκανε ένα ρεπερτόριο καταπληκτικό δίπλα στη θάλασσα. Δηλαδή είχαμε περάσει υπέροχα.